Κώστα, καλό μεσημέρι. Κώστα, πώς είναι τώρα η ζωή? Για λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Σταύρος μιλάει πάντα σοβαρά. Έτσι, έτσι μπράβο. Είναι το, το χαρακτηριστικό του, ναι. Έτσι μπράβο. Ναι. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε οπότε, αυτά. Έχουμε ως βάση αυτό και συνεχίζουμε να... Σωστά. Οπότε, πώς ήτανε. Πολύ περίεργη χρονιά. Γενικά έτσι τώρα κάνοντας ένα απολογισμό. Mm-hmm. Ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Ξεκινήσαμε από ψυχολογικά εύθραυστα, θα έλεγα, με όλα αυτά που συνέβησαν από το καλοκαίρι και μετά. Νομίζω ότι έχοντας γνώση και οι άνθρωποι της ομάδας και την κατάσταση, εξελίχθηκε μια διαδικασία με κάποιες αλλαγές και κάποια πράγματα που αναγνωρίσαμε στην αρχή ότι δεν πήγαιναν καλά και τελειώσαμε με έναν τρόπο θεωρώ εξαιρετικά καλό για την ομάδα. Από τις 15 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, οι μόνες ομάδες που ιτηθήκαμε ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι πολύ δίκαια καταφέραμε να κατακτήσουμε την τρίτη θέση. Στο προσωπικό σου κομμάτι, η μετάβαση του αθλητή στη θέση του προπονητή. Πλέον νομίζω ότι έχεις μια εικόνα το τι αλλάζει και γενικά εμένα αυτό που με συγκλονίζει όποτε το συναντάω είναι το πώς αλλάζει το σκεπτικό του πρώην παίκτη και νυν προπονητή σε σχέση με τότε που ήταν παίκτης. Ισχύει αυτό με σένα? Χειρότερο εννοείς, Ναι, εννοείται. Ναι. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σκοτώσει πλήρως τον παίκτη μέσα μου και το λέω αυτό όχι με κάποια έννοια ότι θέλω να παίξω μπάσκετ, mm-hmm. αλλά θέλω ακόμα να έχω την οπτική του παίκτη mm-hmm. για την προσέγγιση ενός παιχνιδιού. Και θέλω να το κρατήσω αυτό έτσι ισχυροποιημένα στο μυαλό μου για να μπορώ να έχω έτσι, διπολικά ας πούμε, να βλέπω έναν αγώνα και να προσπαθώ να αντιλαμβάνω και εκεί την ώρα και ο αθλητής πώς αισθάνεται. Mm-hmm. Είναι μια μετάβαση που είναι δύσκολη. Ελπίζω να μην φτάσω στην κακή της πλευρά έτσι όπως λες. Γιατί θεωρώ ότι έχω αρκετές παραστάσεις έτσι, για να διαχειρίζομαι και διαπροσωπικά τη σχέση με τους ανθρώπους αλλά και αγωνιστικά. Mm-hmm. Κώστα, μίλησες για ένα δύσκολο ξεκίνημα και για μια αλλαγή της κατάστασης στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέρα, παιχνίδι, κάποια περίοδος που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις που τη θεωρείς την πιο κομβική για να αλλάξουν όλο το καλύτερο? Ξέρω εγώ, η αλλαγή του Ντίλαρντ, η παρουσία του Γκος ή κάτι άλλο? Η αλήθεια είναι ότι γίνανε πολλές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στην αρχή τουλάχιστον. Θεωρώ κομβικό το σημείο της απόφασης για αλλαγή του Ντίλαρντ που κατευθείαν άλλαζε και όλη η φιλοσοφία και το σκεπτικό, το αγωνιστικό που θέλαμε να έχουμε στην ομάδα. Και ίσως κατά δεύτερο ήταν κομβικό ο αγώνας που παίξαμε με τον Άρη μέσα στο Παλατάκι στην αρχή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν ένα κρίσιμο μάτς και για την συνέχεια τη δική μας και πολύ περισσότερο έτσι ηθικά για την αθλητική μας ορίμανση τέλος πάντων εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα άλλαξαν κάποια πράγματα και αρχίσαμε έτσι να εκτιμούμε διαφορετικά την κατάσταση. Τη συνέχεια τη δική σας εννοείς συνολικά ως τεχνική ηγεσία? Συνολικά εννοώ ως ομάδα. Α, ως ομάδα. Ναι, ως ομάδα. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καλλιεργηθεί για μένα μια επίπλαστη αίσθηση του τι είναι αυτή η ομάδα, τι πρεσβεύει, τι θέλει να κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι έτσι μιλώντας και ανοιχτά πλέον ότι ακούστηκαν και περιφρονητικά σχόλια για την προσπάθεια αυτής της ομάδας και αναφορικά και με τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν, που ναι. έχουν δείξει το ποιόν τους και την γνώση τους τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι αδικηθήκαμε εν μέρη, αν όχι εξ ολοκλήρου, από την αρχή της χρονιάς. Και για μας είναι και μια ηθική επιβράβευση το αποτέλεσμα και το κλείσιμο αυτής της χρονιάς. Mm. Πώς ήταν ένας χρόνος δίπλα στον Παπαθεοδόρου? Θέλω να μας πεις το κύριο προτέρημα του προπονητή και του ανθρώπου αν θες, αλλά θέλουμε και ένα μειονέκτημά του. Να μας πεις όλα τα καλά. Μειονέκτημά του. Εγώ διασκεδάζω πάντως με τον Πιντονίκη που τρώνε η αναπληρωματική. Όταν κάνω λάθος η βασική είναι φίλε, αυτό τι ωραίο είναι. Άμα θες εσύ μπες μετά και κάνε λάθος. Ναι,
Είναι μια μορφή πίεση, έτσι. Ναι, όχι, και εγώ αυτό θα έκανα. Στα ίσα, τι να λέω τώρα. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι διαχειρίζει διαφορετικά τα παιδιά που παίζουν και διαφορετικά μιλάς στα παιδιά που κάθονται στον πάγκο, γιατί έχουν μια άλλη εικόνα του αγώνα. Καταρχήν να πω ότι ο coach είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικές γνώσεις για τον μπάσκετ, με πολύ ωραίες ιδέες που θέλει να τις εφαρμόζει και κατά μεγάλο, ένα μεγάλο πλαίσιο νομίζω ότι τις εφήρμοσε και αγωνιστικά. Είναι άνθρωπος που έχει ανοιχτό το μυαλό του, που ακούει ιδέες, μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίσταση. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας γενικά του προπονητικού staff ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη χρονιά και οφείλεται κυρίως στον coach. Ο οποίος ως αρνητικό έχει... Ως αρνητικό έχει, Ναι. Ότι αν και σταμάτησε νωρίς τον μπάσκετ ως αθλητής, ναι. Πιστεύω ότι κάποιες φορές έτσι... κάποιες φορές... Λειτουργεί έτσι λίγο πιο αφόρμητα στο μπάγκο, αλλά αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα του και είναι και στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Άλλοι μπορεί να το βλέπουν αρνητικό, άλλοι μπορεί να το βλέπουν θετικό. Αλλά... Οι ανθρώπινες αντιδράσεις εννοείς, όχι μπασκετικές. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις, ναι, ναι, έχουμε μάθει λίγο να είμαστε, ξέρετε, λίγο απ' έξω από όλα αυτά, να θέλουμε έναν προπονητή καθώς πρέπει να κάθεται, να χειροκροτάει, να μιλάει κτλ. Για άλλους μπορεί να είναι θετικό αυτό. Αλλά... Έτσι χτίζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις και πιστέψτε με ότι όταν ένας άνθρωπος λειτουργεί καθημερινά και κάνοντας τόσα ταξίδια, τόσες προπονήσεις με ανθρώπους που συνεργάζεται, μπορεί να τους μιλάει και σε ένα διαφορετικό επίπεδο κάποιες στιγμές που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται γιατί βλέπει μια εικόνα μόνο. Κώστα, μπορείς να μας περιγράψεις πώς βιώνετε εσείς αυτή την επιτυχία, πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία του Πάγκου να τερματίσει τρίτος, να ξεπεράσει ομάδες με πολύ μεγαλύτερο budget, να κάνει play-off αίτητα, αν βγάλεις βέβαια τα μάτια με τον Παναθηναϊκό, με αντιπάλους που ήταν οι πιο μεγάλοι του. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, είναι κάτι αυτονόητο, γιατί καταλαβαίνεις ότι ίσως φτάνουμε σε ένα σημείο που ο πολλής κόσμος δεν συγκινείται από την τρίτη θέση, βλέπεις ότι και στο γήπεδο δεν έχει πολύ κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει γι' αυτό, δηλαδή ότι να μην συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ότι οι δύο είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο παντού για οτιδήποτε. Δεν ξέρω, πραγματικά εμείς δίνουμε το δικό μας αγώνα. Για μας προσπαθούμε κάθε χρόνο να φτάνουμε στο ταβάνι μας και νομίζω ότι φέτος, έτσι όπως έδειξαν τα πράγματα, φτάσαμε στο πικ μας, κατακτώντας την τρίτη θέση. Εντάξει, δεν έχουμε απώλεια επαφής με την πραγματικότητα, γνωρίζουμε τι γίνεται, ούτε θέλω να εξοραίσω καταστάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό που πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που προσπαθεί να κάνει, φτάνουμε στο όριό μας. Τώρα το κατά πόσο συγκινείται κάποιος ή όχι είναι δικό του θέμα, αλλά απ' την άλλη οφείλω να πω ότι και τόσα χρόνια στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πριν από τον κύριο Σαββίδη, ναι. Θυμάμαι πολλές φορές το γήπεδο γεμάτο όταν ο ΠΑΟΚ δεν κατακτούσε τίτλους ή όταν δεν είχε τόσες υψηλές βλέψεις όπως έχει αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος ήταν εκεί πέρα δίπλα. Στήριζε την προσπάθεια. Ναι. Οπότε... Άμα θέλουμε να βρούμε δικολογίες, Κώστα, για να μην στηρίξουμε ένα τμήμα, μπορούμε να βρούμε εκατοντάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα γύρω από τη δομή του αθλήματος, γύρω από τη δομή τέλος πάντων της ίδιας της ομάδας και το τι δυνατότητες έχει, αυτό που οφείλετε να κάνετε εσείς είναι να διατηρήσετε την παράδοση του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αυτό αν μη τι άλλο. Είναι και το σημαντικότερο, έτσι, είναι, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Ακριβώς αυτό νομίζω. Δηλαδή έχουμε ακούσει δικαιολογίες ότι ακόμα και το γήπεδο είναι μακριά από την πόλη και δεν μπορεί να έχει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, έτσι όπως το είπες ακριβώς. Θεωρώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι αν κάποιος θέλει να βρει δικαιολογίες μπορεί να βρει πολλές. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Τηρουμένων των αναλογιών νομίζω ότι αφήνουμε το στίγμα μας στον μπασκετικό χώρο. Αν σου πω ότι αυτή ακριβώς η ομάδα που τελείωσε προχθές θα συνεχίσει, θα μπει στο παρκέ τον Αύγουστο όπως ακριβώς είναι, θα είσαι ευχαριστημένος, θα είστε ως τεχνική σειρά ευχαριστημένοι, μπορεί να παίξει και καλύτερα ή χρειάζονται κάποιες αλλαγές για να δούμε κάτι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ του χρόνου? Κοίταξε, αν θεωρήσω αυτή τη στιγμή ότι έκανα ένα μίνι απολογισμό, το σχεδιασμό της ομάδας ξεκινάει, αλλά σήμερα προέχει ένα γεύμα που έχουμε με την ομάδα για να κλείσει αυτή η χρονιά. Ναι.
Οπότε από την επόμενη μέρα θα καθίσουμε να τα δούμε τα πράγματα. Θεωρώ πολύ σημαντικό οι ομάδες που να μην χτίζονται για ένα ή δύο χρόνια, να υπάρχουν βάσεις για να κρατιέται ένας βασικός κορμός. Πιστεύω ότι ανάλογο σκεπτικό έχει και η ομάδα και με αυτό το σκεπτικό θα πορευτούμε και το καλοκαίρι σε σχέση με το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Να παραμείνει δηλαδή όσο πιο μεγάλο ποσοστό του κορμού γίνεται. Έτσι νιώθω ότι χτίζονται έτσι οι ομάδες και δημιουργούνται χαρακτηριστικά ομάδων που αφήνουν το στίγμα τους. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί και ένα μειονέκτημα του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια αυτό, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια για αρκετά παιδιά, μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς, έδινε και κάποια υπεραξία στην... Ναι. Ερχόντουσαν παιδιά που παίρνουν υπεραξία και φεύγανε για να κάνουν κάτι καλύτερο στην καριέρα τους, έτσι όπως το έφυγαν στο μυαλό τους. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι μέσο γι' αυτό, είναι σκοπός. Ο ΠΑΟΚ είναι στόχος για έναν αθλητή να παίζει στον ΠΑΟΚ και να αγωνίζεται. Mm-hmm. Κύριε το παλικάρι 35 χρονών που είναι η μίξη του Καρλ Μαλόν με τον Τόνι Κούκος, τι έπαθε ξαφνικά, μας έχει χαζέψει όλους. Για τον Μαργαρίτη αναφέρομαι. Εντάξει, να σου λέω, να καταλάβουν οι υπόλοιποι. Ο Τόνι Κούκος. Ναι, φίλε, σηκώνεται στους τρεις τρίποντα. Κόβει, κάνει, καρφώνει. Τι άλλο να κάνει. Βαγγέλης είναι μια περίπτωση που πρέπει να διερευνηθεί έτσι από όλους και πολύ περισσότερο από μικρότερους αθλητές ηλικιακά εννοώ. Για το τι έχει καταφέρει, πώς το έχει καταφέρει και κάτω από ποια επίπονη διαδικασία έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε στην καριέρα του 35 χρονών, μέλος της εθνικής ομάδας, αρχηγός του ΠΑΟ και πρωταγωνιστής. Και πόσα στοιχεία έχει βάλει στο παιχνίδι του Κώστα, δηλαδή δεν γίνεται 35 χρόνια να βάζεις πράγματα στο παιχνίδι σου ακόμα. Ναι, γιατί ξεκινάει από μια πολύ υγιή βάση σκεπτικού που έχει να κάνει με το ότι θυσιάζεται για την ομάδα και δεν χρειάζεται ο Βαγγέλης να βάλει 15 πόντους για να είναι αποδοτικός. Ο Βαγγέλης μόνο η παρουσία του στην πεντάδα σου δίνει πράγματα που ίσως πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν απ' έξω. Αλλά πραγματικά είναι ένας πυλώνας για την ομάδα η παρουσία του σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα το ότι μπορεί και βάζει και σκοράρει κιόλας και κατανοεί το παιχνίδι και το διαβάζει σε εξωφρενικό βαθμό τον έχει κάνει αυτό που είναι μέχρι τώρα. Κώστα, φέτος το ελληνικό μπάσκετ έχει γίνει και ειδικά τώρα τελευταία πολύ μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς με τη διαιτησία. Τελικά πώς καταφέρατε και τα ξεπεράσατε και μείνατε ψύχρεμοι και μεταδόθηκε αυτό και στην ομάδα και δεν ασχοληθήκατε και τελικά τους κερδίσατε και αυτούς? Ναι, πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά ίσως αφήσαμε στην άκρη όλα τα παρελκόμενα που έχουν να κάνουν με έναν αγώνα, οτιδήποτε, και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στο σημείο που μας αφορά, στην βελτίωσή μας, στα τακτικά κομμάτια του παιχνιδιού που θα έπρεπε να διορθώσουμε. Και απ' την άλλη πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να σε αδικεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά σε βάθος χρόνου μια προσπάθεια δεν μπορεί να καπελωθεί από τέτοιες στάσεις. Πιστεύω ακριβώς ότι χρονικά μετά τον Φεβρουάριο, έτσι όπως ανέφερα και πριν, παίξαμε τέτοιο μπάσκετ που δεν δώσαμε το δικαίωμα να λειτουργήσουν έτσι κάποιοι αν θέλανε εναντίον μας. Ναι. Αν καθίσεις ένα τραπέζι με κάποιον επιχειρηματία, μπορείς να τον ψήσεις να επενδύσει 3-3,5 εκατομμύρια στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Δεν έχω αυτό το ρόλο εσύ. Καλά τώρα, για ρόλους σε αυτή την πόλη, άστο τώρα, μην το ψάχνουμε Κώστα. Μπορείς να το ψήσεις. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα... Δεν είσαι εσύ, το ξέρουμε αλλά... ποιος είσαι. Έχεις επιχειρήματα. Έχω πάρα πολλά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος αυτό. Για να τα αναλύσω. Αυτό που πας και μας ακούει κανείς, ξέρω εγώ, γι' αυτό το είπα. Όχι, έχω πάρα πολλά. Έχω άποψη για το χώρο, είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα. Μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί κάποιος που θα ανταποκριθεί σε όλο αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είμαστε βέβαια, γιατί και ο κύριος Παθαδόρου μας το είπε, ότι αν μπορούσατε θα ξαναπέζετε το μάτσο με τους Τούρκους, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, το ευρωπαϊκό. Ναι. Είναι το αποθυμένο της χρονιάς. Πραγματικά, ναι.
Το καλύτερο μάτς αυτής της ομάδας φετινό, όπως το ζήσατε, όπου πραγματικά σου πήγαν όλα τέλεια. Με τον Ολυμπιακό. Λόγω. Το καλύτερο μάτς, ναι. Γιατί είναι πολλά τα καλά, πραγματικά. Μπορώ να θυμηθώ τον Ολυμπιακό, μπορώ να θυμηθώ τη σειρά με την ΑΕΚ που παίξαμε πάρα πολύ καλά. Γενικώς νομίζω ότι τα στάνταρ ήταν πολύ υψηλά σε αγωνιστικό επίπεδο στην τελευταία περίοδο του πρωταθλήματος. Παίξαμε σχεδόν με τον τρόπο που θέλαμε και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά θεωρώ αυτά τα 2-3 παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ ότι ήταν καθοριστικά. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα, όπως είπες, είναι η τελευταία συγκέντρωση και το τελευταίο γεύμα για μια ομάδα που τόσες ώρες μαζί περάσατε. Σε αεροδρόμια, σε γήπεδα, 52 μάτς πόσα παίξατε, σε μια πολύ γεμάτη και ωραία χρονιά τελικά. Που εξελίχθηκε η ομάδα, γιατί αυτό είναι το κύριο. Πέρα από το ότι υπήρχε αποτέλεσμα, υπήρχε μια μπασκετική εξέλιξη πάρα πολύ ωραία. Και η δική σας επιτυχία είναι αυτό. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.